διοικητής κρατικής τράπεζας στο αλιβερίσι της αγοροπολισίας. Φίλοι και φίλες, θα το λέω σε κάθε εκπομπή, η Ορθόδοξος Εκκλησία, αλλά γενικότερα ο Χριστιανισμός, ο Χριστός, η θρησκεία του Χριστού, σε όποιο δόγμα και αν είναι, δεν μπελεμιέται με καμία δύναμη. Γιατί όλα τα δόγματα έχουν την αυτή Αγία Γραφή, τα ίδια Ευαγγέλια, τους ίδιους Αποστόλους. Και λέει κάπου ο Χριστός, οι ουρανοί και η γη παρελεύσονται, οι λόγοι μου παρέλθωσαν. Και λέει ότι ούτε να ιώτα, ούτε να ιώτα δεν μπορεί να πέσει από όσα λέω. Σκεφτείτε αυτή τη φράση, σκεφτείτε τη βαρύτητά της και σκεφτείτε το μέγεθος της δυνάμεως, όταν κάποιος επιχειρεί να πει ότι θα φύγουν οι ουρανοί, θα φύγει η γη, θα φύγουν τα πάντα, αλλά από τους λόγους μου δεν θα πέσει ούτε ένα ιώτα, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα λεπτό με τα βεβαιότητας θα ζούμε, ότι σε πέντε λεπτά θα ζούμε, ότι αύριο θα γίνει αυτό, διότι ουδής γνωρίζει το δικό μας το αύριο. Ούτε ένα ιώτα. Δεν έχει λοιπόν η Εκκλησία καμία ανάγκη και δεν βάλεται η Εκκλησία του Χριστού από διαφόρους αθέους ή μη αθέους, αντιαθέους, από αδιάβαστους, από αγράμματους, από φιγουρατζίδες, από πνευματικά αναπήρους, από κάποιους άλλους που περνάνε από κάποια άλλα ταμεία, από κάποιες άλλες αιρέσεις, από κάποια άλλα κόλπα. Κριτική να γίνεται. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τα ζυζάνια να κόβονται. Το λέει και ο Χριστός. Αλλά άλλο η κριτική, άλλο η κάθαρσις και άλλο ο διατεταγμένος πόλεμος κατά της θρησκείας του Χριστού. Και αυτό βεβαίως ισχύει και για όλες τις άλλες θρησκείες, ο διατεταγμένος πόλεμος. Θα πολεμήσω, θα κάνω κριτική, δεν θα πολεμήσω τον Βουδισμό, παραδείγματος χάρη. Θα κάνω κριτική στο μουσουλμανισμό, δεν θα τον πολεμήσω ανέντιμα. Διότι ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε κατά της Εκκλησίας του Χριστού στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είχε και τόσο καθαρή αφετηρία. Διότι το έργο δεν είναι μόνο, όπως είπα, των 10 σχιζοφρενών, των 20, των 30, των 40. Είναι και έργο των 10 άλλων χιλιάδων άλλων κληρικών του ράσου που βρέθηκαν μπροστά στις κρεμάλες, που βρέθηκαν μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, που βρέθηκαν στα κρυφά σχολιά, που βρέθηκαν κοντά σε εκείνους που τυραννούσαν οι άνθρωποι, που βρέθηκαν και βρίσκονται στις φυλακές, που βρίσκονται μπροστά στον πόνο και στη δυστυχία, που βρίσκονται στους στοχούς, που βρίσκονται στα παιδιά, που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που βρίσκονται παντού. Για αυτούς ποιος θα μιλήσει? Και αν δεν υπήρχε αυτή η φωνή εδώ, αν δεν υπήρχε τηλετώρα, θα μένανε κάποιες γρατζουνιές στο όλο οικοδόμα. Όχι ότι σπολογίζει ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, όχι ότι σπολογίζει ειδικά η ελληνική Εκκλησία, μια και μιλάμε για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι μπορεί να υπολογίσει κάποιες τέτοιες γρατζουνιές και κάποιες άγριες καταστάσεις και άγρια νύχια που προσπαθούν να μπουν στο οικοδόμα της. Δεν έχει ανάγκη. Αλλά εδώ αποφασίσαμε να λεχθεί, να υποθεί, όχι να διαφημιστεί, να το δει ο κόσμος, όχι από άμυνα, το επαναλαμβάνω συνέχεια, όχι από άμυνα, αλλά να δουν ότι το πρόσωπο της Εκκλησίας λάμπει, ότι το πρόσωπο της Εκκλησίας δεν δέχεται σκιές, ότι το πρόσωπο της Εκκλησίας
είναι ο Χριστός και αυτός εσταυρωμένος. Φίλοι και φίλες, θα γυρίσω στο έργο Μητροπόλεων, και μετά από το έργο που έδειξα χτες, ένα από τα κομμάτια, σας είπα ότι λόγω των καταστάσεων στα διόδια δεν μπορούμε στους δρόμους να περάσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, θα γίνει αμέσως με πολύ ωραίες εκπομπές μετά από τις γιορτές, από τα συνεργεία της Τηλετόρα και από τους δημοσιογράφους της Τηλετόρα. Δείξαμε το έργο του Αγίου Μητροπολίτου Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου, έργο εθνικό, έργο μεγάλο. Σήμερα θα περάσουμε δίπλα στη Μεσσηνία, όπου βρίσκεται και ο πνευματικός πατέρας του σημερινού Μητροπολίτη του κυρίου Ευσταθίου, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ένας ιεράρχης που δεν έχει ακουστεί ποτέ μια φωνή διαμαρτυρίας εναντίον του, ένας ιεράρχης ο οποίος είπε μετά τους σεισμούς, εγώ θα μείνω στην παράγκα εδώ που είμαι, δεν θα μετακινηθώ εάν δεν στεγαστεί και ο τελευταίος κάτοικος της Μεσσηνίας. Και έτσι έγινε. Ο τελευταίος που πήγε μέσα σε σπίτι, ο τελευταίος, ενώ ήταν τακτοποιημένη η Μητρόπολης, ενώ είχαν φτιάξει τα πάντα, ο τελευταίος που πήγε μέσα στο σπίτι του ήταν ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος σύμφωνα με τις ευχές όλων, σύμφωνα με τις παραδοχές όλων, είναι εκείνος ο οποίος όταν έρθει η ώρα και υπάρξει θέμα διαδοχής, είναι ο πλέον κατάλληλος για αρχιεπίσκοπος, για να οδηγήσει το πλοίο της Εκκλησίας σωστά, και από εκεί και πέρα ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, θα φωτίσει τους ιεράρχες ποιον θα επιλέξουν για να αναλάβει το τιμόνι της Εκκλησίας. Σας γυρίζω σε μια παλαιότερη συνέντευξη την οποία είχα πάρει, υπάρχει στο αρχείο μας και δείχνει όλο το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, πρώτος στα γεροκομεία, πρώτος στα σχολεία, πρώτος στα εργοστάσια, πρώτος παντού, άμεμπτος, με έναν κλήρο που δεν σηκώνει κουβέντα, και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω τούτο, το σλόγγαν του πλέον, σλόγγαν είχε γίνει, του λέγανε όλοι, ο νομάρχης, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, του λέγανε να πάτε να μείνετε σαν άνθρωπος. Όχι. Και ο τελευταίος κάτοικος της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας θα μπει σε σπίτι και ο δεσπότης θα πάει τελευταίος. Δέστε. Είναι αυτό το οποίο το κάνατε. Πολύ σας ευχαριστώ. Όλοι καλά. Φίλοι και φίλες, είδατε προηγουμένως, αυτή ήταν η παράγκα του Δεσπότη. Εδώ έμενε ο Δεσπότης. Και εδώ είναι το γραφείο του. Εδώ, σε αυτή, όπως του λέει ο λαός της Καλαμάτας, ο λαός της Μεσσηνίας, στην παράγκα του Δεσπότη, δεν θελήσατε να είστε σε κάποιο διαμέρισμα, μια και η Αρχιεπισκοπή έπαθε μεγάλη καταστροφή, προτιμήσατε να είστε εδώ στο άσυλο, μέσα σε αυτό το μικρό καμαράκι, και να έχετε τονίσει στο παρελθόν, σε μένα τουλάχιστον το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ότι θα πάω στην Αρχιεπισκοπή όταν πλέον και ο τελευταίος καλαματιανός κάτοικος Καλαμάτας αποκατασταθεί. Είμαστε κοντά σας για να μιλήσουμε για όλα. Ξέρω πώς αγαπάτε την νεολαία, πώς αγαπάτε την Εκκλησία μας, πόσο είστε ορθόδοξος, και πάνω απ' όλα πόσο νιώθετε την αγωνία των καιρών και τους αγώνες που πρέπει να γίνουν για το μέλλον της Εκκλησίας. Πέστε μου πώς νιώθετε μέσα σε αυτή την παράγκα.
Αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε, θέλω να σας εκφράσω θερμάς ευχαριστίας, διότι εκάματε τον κόπο και φτάσατε μέχρι εδώ που μένω. Εδώ πλησίων εις το άσυλο Ανιάτων και μένω διότι η περιπέτεια των σεισμών του 1986 ακόμη με έχει παραμερίσει από την κατοικία την οποία κατεσκεύασα για να μείνω, όχι τόσο για άνεση όσο για να εξυπηρετείτε το κοινό και για να υπάρχει το διοικητήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας εις αυτήν την εμφάνεια εις την οποία υπάρχει. Είναι γεγονός ότι οι σεισμοί επέφεραν πολλά ζημία στα εκκλησιαστικά μας κτίρια. Μπορώ να σας πω κύριε Μιχαλόπουλε ότι το 80% των εκκλησιαστικών μας κτιρίων, και εννοώ ιερούς ναούς, μοναστήρια και ευαγή ιδρύματα, υπέστησαν ζημία και επομένως έπρεπε να αποκατασταθούν αυτές οι ζημίες, καθόν χρόνων και χρήματα δεν υπήρχαν και το έργο ήταν τεράστιο. Έκαμα υπομονή, έκαμα προσευχή στον Πανάγαθο Θεό κατ' επανάληψη, με όπλησε με δύναμη πνευματική και κατόρθωσα με τη χάρη του και με τη βοήθειά του, κατόρθωσα να αποκαταστήσω κτηριακώς αυτά τα σεισμόπληκτα κτίρια και μένουν μόνο τρεις ναοί τριών μοναστηρίων οι οποίοι ήρχισαν να επισκευάζονται και αυτό οφείλεται, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται εις το ότι το Υπουργείο Πολιτισμού υφέρει ακεραίαν την ευθύνη με διαφόρους προφάσεις και με διαφόρους αναβολάς. Κατόρθωσε, είναι κατόρθωμα αλλά εις βάρος του κατά σχήμα οξύμορον να φτάσουμε στην επταετία χωρίς ακόμη να έχουν τελειώσει αυτοί οι τρεις ναοί των μοναστηρίων. Οι άλλοι ιεροί ναοί στην πόλη της Καλαμάτας και στην πέριξη αυτής περιοχήν έχουν αποκατασταθεί πληρέστατα με επικεφαλής των Μητροπολιτικών μας Ιερών Ναών της Υπαπαντής, αυτόν τον ναό ο οποίος είναι το παλάδιο, μπορώ να πω, των Μεσσηνίων, για τον οποίο εξοδέψαμε 250 εκατομμύρια να γίνει η αποκατάσταση του πλήρης. Εξοδέψαμε συνολικώς για όλους τους ναούς εντός της πόλης και στην πέριξη αυτής περιοχής εξοδέψαμε 1 δισεκατομμύριο δραχμάς. Και είμαι ευχαριστημένος και προπαντός ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με εξίωσε να είδω αποκαταστημένους αυτούς τους ιερούς μας ναούς. Τα μοναστήρια τα συνετήρησα όσο μπόρεσα και επομένως δεν φέρουν τα τραύματα από την σεισμοπληξία. Τα ιδρύματά μας και αυτά έτυχαν κακής από τους σεισμούς μεταχειρήσεως, να εκφραστώ έτσι. Εδώ είναι το άσυλο Ανιάτων, το οποίο προ 15-20 ετών έχω ανεγείρει, και υπέστη ζημίας και αυτό, αλλά έχουν αποκατασταθεί ζημίες, ήσαν μάλλον ολίγοι και μικρές. Το γυροκομείο μας το κατέστρεψε ολοσχερός ο σεισμός και ήδη έχουμε έτοιμη τη μελέτη και εγκεκριμένη και θα θεμελιώσουμε το νέο γυροκομείο μας στη θέση που ήταν το παλαιό, το Αλεξανδράκιον γυροκομείο, θα θεμελιώσουμε το καινούργιο γυροκομείο. Προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων δραχμών. Τους γέροντας και τις γραίες τας έχουμε εδώ στο άσυλο Ανιάτων και συστεγάζονται με τους ασυλικούς ασθενείς. Ένα άλλο ίδρυμα, το Παπαδοπούλιο Βρεφοκομείο μας, το κατέστρεψε εξ ολοκλήρου και αυτό ο σεισμός και ήδη ευτυχήσαμε την προπερασμένη Κυριακή να κάνουμε τα εγγένεια ενός νέου κτηρίου βρεφοκομιακού σταθμού, το οποίο μας εστίχησε 52 εκατομμύρια. Μας εβοήθησαν και από την Καβάλα ο Σύλλογος των Υπαλλήλων Φωσφορούχων Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης. Το άλλο ίδρυμα, το ψυχιατρείο, και αυτό το κατέστρεψε εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη τίποτε κάνει, διότι
κάμνομαι σκέψη που θα πρέπει να το ανηγύρωμε εν εκθεμελίων. Και μάλλον πρέπει εδώ σε αυτό το χώρο που είναι μεγάλος, είναι 33 στρέμματα ο χώρος του ασύλου Ανιάτων και έχει και, ένα, και δικά του στρέμματα το ψυχιατρίων, εδώ πίσω από το άσυλο Ανιάτων λέγουμε να χτίσουμε το νέο ψυχιατρίο Θεού θέλοντος. Αυτά ως προς την περιπέτεια των κτηρίων, ως προς την ταλαιπωρία των χριστιανών που ίσως θα έπρεπε να προηγηθεί. Θέλω να σας πω, παρακαλώ, κάτι. Ο λαός της Μεσσηνίας και οι βιομήχανοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι είναι ισχυροί, κατά πόσο βοήθησαν, πόσο σας συμπαραστάθηκαν σε αυτή την περιπέτεια? Ο λαός της Μεσσηνίας συνεπάθησε πάρα πολύ την περιπέτεια αυτή της εκκλησίας μας. Και προσθέτω τώρα ότι και το επισκοπείο το παλαιό το κατέστρεψε, αλλά εκείνο θα το κατεδαφίζαμε, γιατί ήδη είχα ανεγείρει το νέο επισκοπείο, στο οποίο ήμουν έτοιμος να εγκατασταθώ, αλλά πρόλαβαν οι σεισμοί και κάμανε ζημιά και μας εστίχησε η επισκευή του 50 εκατομμύρια, η επισκευή του νέου επισκοπείου. Ο λαός συνεπάθησε την περιπέτεια αυτήν της εκκλησίας, συγκακουχήθηκε και εκείνος, όπως και εγώ με εκείνον τον, με τους καλούς μου χριστιανούς. Ως προς τον ατύχο βοηθείας οικονομικής δεν ήταν εύκολο, διότι και αυτοί ήσαν εμπερίστατοι, αλλά με βοήθησαν πολύ οι ιεράρχοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι ιεράρχοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική. Ο Αμερικής πολύ με βοήθησε, 70 εκατομμύρια μου έστειλε συνολικώς, ο Αυστραλίας με βοήθησε, οι Μητροπολίτες των Μητροπόλεων στην Ευρώπη, και εν γέννη αυτή η βοήθεια και άλλη βοήθεια που ήρθαν από διαφόρους παράγοντας συνετέλεσαν ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 350 εκατομμυρίων, και με τους τόκους φτάσανε 400 εκατομμύρια, και με αυτά κατόρθωσα και έκαμα αυτά τα έργα τα οποία έκαμα. Θα πω κάτι το οποίο θα ήθελα να το αποφύγω, κύριε Μιχαλόπουλε, αλλά ας το πω, γιατί ήδη το έχω δημοσιεύσει σε κάποιο βιβλίο μου, ότι η Τράπεζα Πίστεως δεν έδωσε ούτε μία δραχμή. Παρόλο το ότι είναι καλαματιανός και ινδρώθη από εδώ και ινδρώθη, και βάση περιπτώσει γνώριμός μου είναι, και μπορώ να σας πω και τούτο, να δείτε τη στάση τη δική μου απέναντι αυτής της συμπεριφοράς. Έχουμε στην Τράπεζα Πίστεως πολλά εκατομμύρια από διάφορα ταμεία που έχει η Ιερά Μητρόπολη, των Ιδρυμάτων ιδίως τα ταμεία, και δεν διανοήθηκε ποτέ να τα αποσύρω αυτά, επειδή δεν έδωσε καθόλου. Θα ήταν για μένα όχι ευπρεπές, θα το θεωρούσα ότι κάνω κάποια αντιδικία με τον άνθρωπο αυτόν, και δεν τους αγαπώ. Πού βλέπετε αυτή η συμπεριφορά του κ. Κωστοπούλου? Ομολογώ ότι δεν μπορώ να δώσω κι εγώ εξήγηση. Τώρα όμως έχει ένα υπέρ αυτού το ότι θα φτιάσει κάποιο ίδρυμα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, ένα βρεφονηπιακό σταθμό, και το χάρηκα που θα φτιάσει αυτό το σταθμό, ιστροπον ώστε να πούμε ότι και αυτός ο παράγων του τόπου τούτου της Καλαμάτας πρόσεξε την Καλαμάτα. Ας μην πρόσεξε εμάς τότε που είχαμε την περιπέτεια των σεισμών. Ο κύριος Καρέλιας, μάλιστα, ο κύριος Καρέλιας μας έχει δώσει κατ' επανάληψη άλλοτε 2 εκατομμύρια, συνηθίζει στα Σαρχάς εκάστου έτους να έρχεται εδώ καθήμεθα αρκετή ώρα, φέρει και μια επιστολή και μια επιταγή 2-3 εκατομμυρίων, δεν έχω κανένα παράπονο. Ναι, έχουμε δεσμό και με αυτόν. Ως προς τους χριστιανούς μου θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι άξιον πάσης υπογραμμίσεως, ότι εκράτησαν την πίστη των μέσα στη δοκιμασία κατά ένα τρόπο θαυμαστό. Προσέτερχον στους ναούς, έκαμα λειτουργίες στο πεζοδρόμιο, κοντά όλοι οι χριστιανοί, στο ύπεθρο κάναμε λειτουργίες, όλοι οι χριστιανοί δεν ευαρυγκόμησαν, μπορώ να πω καθόλου, δεν ευαρυγκόμησαν.
Μόνον τους εστίχιζε η καταστροφή του Μητροπολιτικού μας Ναού, γιατί επρόκειτο περί καταστροφής πραγματικώς. Έπεσε ο Τρούλος και η σκεπή και οι τείχοι ράγησαν και ούτω καθεξής. Αλλά χάρισαν κατόπιν πολύ όταν τον είδαν αποκαταστημένο κτηριακός. Ζήτησε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ νεολαία. Είναι το καλοκαίρι γίνεται ένα μεγάλο κοσμικό κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, η Καλαμάτα. Πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι εδώ την Εκκλησία? Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μία στροφή ευχάριστον της νεολαίας προς την Εκκλησία. Χαρακτηριστικός μου έλεγαν γυναίκες που στο γυναικονίτη είχαν πάει κατά τα σημέρα στις μεγάλες εβδομάδες, στις νύχτες επάνω που έχουν τις ακολουθίες, ότι έβλεπαν περισσότερα κεφάλια νέων και λιγότερα γερόντων περίπου. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι οι νέοι μας, και το βλέπουμε αυτό, ότι έχουν στραφεί προς την Εκκλησία, έχουν κουραστεί. Ήκουσαν πολλά, είδαν πολλά, εδιδάχθησαν πολλά, κουραστήκανε όπως είπα και επανέρχονται εις τους κόλπους της Εκκλησίας. Όχι ότι είχαν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, αλλά ήταν μια κατάσταση η οποία βέβαια δεν ευχαριστούσε την Εκκλησία. Τώρα βλέπουμε τους νέους να είναι όλοι κοντά μας. Ακόμη θέλω να προσθέσω εις το σημείο αυτό ότι οι πνευματικοί μας, οι εξομολόγοι, μου έχουν πολλές φορές πει ότι μένουν κατάπληκτοι από την προσέλευση νέων εις το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εγώ δε ιδιαίτερο συγκινούμαι όταν κοινωνώ στα εορτάς που έρχονται, του Πάσχα, του Χριστουγέννων, μεγάλες άλλες γιορτές που έρχονται για να κοινωνήσουν. Συγκινούμε από το πλήθος των νέων που έρχονται με πολλή ευλάβεια στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην εξομολόγηση έχουμε πολλή προσέλευση και επομένως και στη Θεία Κοινωνία. Η Ιερά Μητροπολής μου όσο μπορεί τους προσέχει. Στα σχολεία, με τα σχολεία έχουμε συνεργασία και γίνονται βέβαια και κατηχητικά σχολεία, μαθήματα στα κατηχητικά σχολεία, αλλά αυτό δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα, μπορεί να πει κανείς, διότι είναι απασχολημένοι νέοι με φροντιστήρια, με γλώσσες, με τέτοιες απασχολήσεις μορφωτικής φύσεως, και δεν τους μένει καιρός να έρθουν στα κατηχητικά σχολεία, αλλά αφού έρχονται στην Εκκλησία είναι, μας είναι αυτό αρκετόν. Δεν ανησυχώ για τους νέους μας. Εδώ στον τόπο αυτό που η χάρη του Θεού με έστειλε να διαπημένω την επαρχία αυτήν, ρωτώ και την ασφάλεια του διευθυντή της αστυνομικής διευθύνσεως πώς βλέπουν τους νέους μας, πώς... Και αυτοί δεν είναι δυσυρεστημένοι, δεν έχουμε εγκληματικότητα. Βέβαια αυτά τα ναρκωτικά είναι σε κάποια έξαρση εδώ, όχι ότι οι νέοι μας είναι φίλοι των ναρκωτικών, κάθε άλλο, αλλά είναι οι καλλιεργητές των αυτών. Ναι. Οι καλλιεργητές εδώ στη Μεσσηνία, η περιοχή, ναι. Η περιοχή φημίζεται δυστυχώς και δεν είναι καλή η φήμη αυτή, δεν είναι καθόλου καλή. Δεν έχουμε εγκλήματα, προσεκτικοί είναι οι νέοι, ούτε τίποτα ηθικής φύσεως έτσι που να χτυπούν, ναι, και να παρουσιάζουν προβλήματα και να ανησυχούν την κοινωνία. Μάλλον ευχαριστημένος πρέπει να είναι κάθε ένας εδώ που μένει στον τόπο αυτό όσον αφορά την στάση της νεότητός μας, της νεολαίας μας. Θεωρείστε από την ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα εκκλησιαστικά θέματα, πως ένας από τους πλέον ορθόδοξους φίλος Ορθοδοξίας Μητροπολίτες, αυστηρός πάρα πολύ, και είναι πάρα πολλοί εκείνοι, μεταξύ των οποίων βέβαια και εγώ, έχω πει ότι θα είστε η διάδοχος κατάστασης στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, αλλά μιλάνε για σας και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Εκκλησία, ότι η Εκκλησία μας σήμερα θα πρέπει να περάσει ένα στάδιο αρχιεπισκοπικής ζωής κάτω από εσάς, διότι έχει περάσει πάρα πολλές περιπέτειες, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, υπάρχουν πάρα πολλές αντιγνωμίες, και το μέλλον μετά τον θάνατο, όποτε έρθει το προκαθημένο, θα έχει να παρουσιάσει
αρκετές δυσκολίες για την πορεία της Εκκλησίας. Εις απάντηση αυτή σας εδώ της ερωτήσεως θέλω να σας πω, αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε, ότι βεβαίως από μικρό παιδί εγώ είμαι ανατεθραμένος μέσα εις την Εκκλησία και είμαι της αυστηράς εκκλησιαστικής παραδόσεως οπαδός. Της αυστηράς εκκλησιαστικής παραδόσεως. Κάθε παρέκκληση με στενοχωρεί. Κάθε τι το οποίο δεν το είχαμε πρωτήτερα και το βλέπω τώρα, όπως η αποβολή του Ράσου που γυρίζουν έξω με το αντερί οι κληρικοί, με στενοχωρεί πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν της παραδόσεως επίσκοπος και φυσικά ορθόδοξος μέχρι μυελού οστέων, μπορώ να πω. Διότι η Ορθοδοξία είναι η μεγάλη κληρονομία την οποία παρελάβουμε και για την οποία έχουμε εμείς οι αρχιερείς την υπευθυνότητα σήμερα. Παρελάβουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και εκείνοι παρέδωσαν στους πατέρες της Εκκλησίας και από τους πατέρες εγενεέ των Επισκόπων και εμείς μέχρι σήμερα που είμεθα οι Επίσκοποι οφείλουμε να είμεθα Ορθόδοξοι. Διότι η Ορθοδοξία είναι εκείνη η οποία είναι η διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου και της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Κάθε τι το οποίο είναι έξω από το Ιερό Ευαγγέλιο και έξω από την παράδοση της Εκκλησίας και από τα πατερικά συγγράμματα, αυτό είναι επικίνδυνο για την Εκκλησία. Αυτό δημιουργεί μία σύγχυση μέσα εις την Εκκλησία και δυστυχώς σήμερα παρατηρείται αυτή η σύγχυση, ότι η Ορθοδοξία μας κινδυνεύει, μπορώ να πω, κινδυνεύει από μερικές ακαταστασίες οι οποίες παρατηρούνται μέσα εις την Εκκλησία, από μερικές ελευθεριότητας τις οποίες βλέπουμε να υπάρχουν μέσα εις την Εκκλησία. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία με διαφόρους διδασκαλίες που γίνονται προφορικώς αλλά και με διάφορα συγγράμματα και άρθρα τα οποία δημοσιεύονται παντού. Και είναι πολύ λυπηρόν αυτό. Μελετώ και εγώ και παρακολουθώ αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε φτάσει και με στενοχωρεί βεβαίως πάρα πολύ και λέγω κάποτε ότι αν έτσι προχωρήσουμε και αν αυτά τα δημοσιεύματα επικνωθούν, νομίζω ότι θα πρέπει η Εκκλησία να λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει βεβαίως οι προκαθήμενοι των πατριαρχείων μας από εκεί να αρχίσουν αυτή την προσπάθεια και μαζί η αυτοκέφαλη Εκκλησία, η στροπονόστια. Φίλοι και φίλες, προφητικός ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας για τα διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ακολούθησαν. Ακούσατε έναν απολογισμό ο οποίος ήταν μεγάλος και κανένας κρατικός φορέας ή κανένας άλλος ιδιωτικός φορέας δεν ενδιαφέρεται ή δεν φτιάχνει τέτοιο έργο, δεν παρουσιάζει τέτοιο έργο όπως η κατατόπους Μητροπόλης, όπως θα δούμε και συνέχεια. Αλλά ας γυρίσουμε στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, όπου ακούσατε να ομιλεί για ένα άσυλο ανιάτων, για ένα γυροκομείο, για ένα βρεφοκομείο, για ένα ψυχιατρίο, για επαφές με την νεολαία. Και πάνω απ' όλα, μέσα από τη συνέντευξη αυτή, να βγαίνει μία απάντηση, τρανή, μεγάλη, με όλο το μέγεθος που χαρίζει η Ορθοδοξία, ότι ο λαός ήταν εκείνος, ο λαός που προσπαθούν κάποιοι να εμβολιάσουν, να βατσινώσουν, με την αμφισβήτηση που προσπαθούν κάποιοι, επαναλαμβάνω, να μπολιάσουν με το θράσος και την ατιμία και την ανομαλία των ολίγων, ο λαός ήταν εκείνος ο οποίος βοήθησε όσο κανείς άλλος να ξανακτιστεί όλο το εκκλησιαστικό οικοδόμημα στην Μεσσηνία, όπου δεν είχε μείνει τίποτα σχεδόν από σεισμούς. Ο λαός και οι νέοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έτρεχαν στις εκκλησίες και ο λαός ήταν εκείνος
ο οποίος από τότε σε ανύποπτες μέρες, αλλά με τη δύναμη της συνεχείας αυτές σε ανύποπτες μέρες που φτάνουν και σήμερα, γιατί και σήμερα ομιγέννητο γίνει κάτι εναντίον μιας πόλεως, από μια θεομηνία, από ένα σεισμό, από κάτι άλλο, ο ίδιος ο λαός θα είναι πάντα το ίδιο. Ο λαός που έκανε λειτουργίες στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, οι νέοι που θα τρέχουν να εξομολογηθούν, οι νέοι που θα παίρνουν καθημερινώς την κυβωτό της χριστιανοσύνης και την κυβωτό του έθνους, να τη σηκώνουν κατά τη διάρκεια μέρας και νύχτας όσο κρατά η ιστορία αυτού του τόπου. Οι νέοι που ακούσατε, που είναι αγκαλιασμένοι από την Εκκλησία, οι νέοι οι οποίοι εξομολογούνται και άρα εμπιστεύονται για να σταματήσει αυτό το παραμύθι των κάποιων, επιμένω, των κάποιων ανεγκέφαλων, ότι οι νέοι φεύγουν από τις εκκλησίες. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους νέους, τους ανεγκέφαλους, έχουν πάει ποτέ στις εκκλησίες? Έχουν πάει να δουν ή στα μοναστήρια ή σε διάφορες εορτές ή σε διάφορες διαλέξεις να δουν τον κόσμο των νέων που πηγαίνει? Ας πάνε, δεν τους θέλω μακριά, ας πάνε την Κυριακή στον Ιερό Ναό, στην Καπνικαρέα, να δούνε ότι από το 100% που είναι εκεί, το 80% είναι νέα παιδιά. Και δεν είναι τα παιδιά, ούτε οι κοπέλες με τις μακριές φούστες, με τους κότσους, όπως παλαιότερα μπορεί να είχαμε συνηθίσει, τους οργανωσιακούς και ουδείς τους μέμφεται, αλλά μοντέρνα παιδιά, νέα παιδιά, ερωτευμένα παιδιά, φαίνονται. Χέρι με χέρι μπαίνουν, χέρι με χέρι μεταλαμβάνουν, χέρι με χέρι παίρνουν και με σεβασμό το αντίδωρο από του παπά το χέρι. Εδώ τους στέλνω εγώ στην Καπνικαρέα να πάνε, ή σε άλλες εκκλησίες, ή δεν πάνε το πρωί κάτω από το Υπουργείο Παιδείας για να δουν ότι στις λειτουργίες που γίνονται τα νέα παιδιά που ψέλνουν και πόσα νέα παιδιά περνάνε για να βάλουν ένα κερί και πόσες νέες κοπελιές περνάνε, μοντέρνες κοπελιές, για να βάλουν ένα κερί και να κάνουν ένα σταυρό πριν ξεκινήσει η μέρα. Δεν μπολιάστηκε η νεολαία, ούτε μπολιάζεται η νεολαία, ούτε φεύγει η νεολαία και δεν θα φύγει η νεολαία περισσότερο, και θα αντιδράσει και αντιδράει η νεολαία. Δεν πάνε εδώ κοντά μας στη Φιλία, πάνω στη Χασά, στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου εκεί ο δεσπότης, ο Σεβασμιότατος ο Κυπριανός, μαζί με όλο τον κλήρο, με όλους τους μοναχούς και με ένα σοφό μοναχό που έχει δίπλα του, Κυπριανός λέγεται και αυτός, για να δουν τη νεολαία που φτάνει εκεί κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες με πούλμαν καθημερινώς. Δεν πάνε σε άλλα μοναστήρια να δουν τα νιάτα που φτάνουν, τα παιδιά, τα σχολεία, με τι δέος και με τι σεβασμό προσεύχονται. Αλίμονο αν από κάποιες τηλεοράσεις και αν παλίμονο από κάποια δημοσιεύματα θα μπορούσαν να αλλάξει το ποτάμι έτσι όπως πηγαίνει. Δεν γυρίζει ο Ιορδάνης προς τα πίσω. Τελειώνει η ιστορία. Επαναλαμβάνω, προς κέντρα λακτίζουν. Δεν κάνουν τίποτα. Θα παρελάσουν από εδώ όλες οι Μητροπόλεις, όλο το έργο των Μητροπόλεων, μικρών και μεγάλων, φίλων και εχθών του σταθμού. Και θα παρουσιάσουν, θα παρουσιαστεί το έργο αυτό. Και κάθε μέρα θα βλέπετε έργο το οποίο δεν έχετε φανταστεί. Έργο το οποίο είναι αδιανόητο, από μικρές μητροπόλεις, από μητροπόλεις που στα παγκάρια πέφτουν μόνο κέρματα. Που οι μητροπολίτες έχουν κάτι παλιοαυτοκίνητα να κινούνται, κάτι τζιπ, ή να κινούνται μέσα, έρχονται στην Αθήνα
έρχονται με τη συγκοινωνία. Θα δείτε το έργο το οποίο έχουν κάνει. Θα δείτε τα οικοτροφία, θα δείτε τα γεροκομεία, θα δείτε τα πάντα, και όχι να λειτουργούν δίκη πτωχοκομείων, ένα κομμάτι ψωμί ή μια λερωμένη κουβέρτα ή κάτι άλλο. Και ένα πιάτο, ένα τσίγκινο πιάτο, ένα χωμάτινο πιάτο και ένα κομμάτι φαγητό. Όχι. Θα δείτε έργο, έργο ζωής. Θα δείτε καθαριότητα, θα δείτε εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών, των γερόντων, θα δείτε τα νιάτα. Μην αγωνίζονται λοιπόν, δεν χτυπιέται η Εκκλησία και δεν χτυπιέται αυτές, ειδικά τις δύσκολες ώρες όπου η Ελλάδα περικυκλώνεται σε αυτήν την γητίδα που μας έχει τάξει ο Θεός της Μεσογείου, περικυκλώνεται από πάμπολους εχθρούς που θέλουν να μας μικρύνουν τα σύνορα, που θέλουν να μας περάσουν άλλες καταβολές, που θέλουν να μας πολιορκήσουν με τα ναρκωτικά, που θέλουν να μας πολιορκήσουν με οτιδήποτε άλλο μπορεί να αλλάξει την ηθική μας και την ιστορική μας φυσιογνωμία. Φίλοι και φίλες, δεν πολεμιέται η Εκκλησία. Δεν πολεμιέται διότι τούτος ο τόπος όπου σηκώνει, και μιλάω πάντα για τούτον τον τόπο, αλλά και γενικότερα το θέτω το θέμα στο θέμα της χριστιανοσύνης, αλλά το ξαναγυρίζω σε αυτόν τον τόπο διότι δεν μας παρουσίασαν και άλλα γεγονότα και άλλα κρούσματα άλλων εκκλησιών, που είναι και εκεί μπορετά, αλλά εδώ την Ορθοδοξία, πάνω από την Ορθοδοξία, να φάμε την Ορθοδοξία. Μία πλευρά η Ουνία, μία πλευρά οι αιρέσεις, από άλλη πλευρά το Κέφε, άλλη από άλλη πλευρά οι Εχοβάδες, από παντού να χτυπηθεί η Ορθοδοξία, να χτυπηθεί ο Ορθός Λόγος, να χτυπηθεί η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, να χτυπηθεί το Πατριαρχείο, να χτυπηθούν όμως συγχρόνως και οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, διότι δεν συμφέρει σε κανέναν, δεν συμφέρει πάνω απ' όλα στους Ευρωπαίους. Στους Ευρωπαίους δεν συμφέρει να τρανέψει, να μεγαλώσει, να πάρει σάρκα και οστά το πανορθόδοξο τόξο που θα αρχίζει από τη Μόσχα, θα κατεβαίνει στη Βαρσοβία, θα πιάνει την Πράγα, στη Βουλγαρία, στην Αθήνα και θα ξαναπηγαίνει προς τα πάνω. Δεν συμφέρει, διότι μέσα από την Ορθοδοξία περνάνε οπωσδήποτε και τα νάματα του ελληνισμού, διότι και οι ξένες Ορθόδοξες Εκκλησίες, και η Ρωσία και η Σλοβακία και η Τσεχία και η Πολωνία, όλες οι εκκλησίες και η Βουλγαρία, εδώ βλέπουν ως μητέρα Εκκλησία την Αθήνα. Δεν είναι τυχαία όλα τα γεγονότα. Δεν συμπίπτει η πολεμική όλων σε αυτούς τους καιρούς όπου βλέπετε εισαγγελείς να καταγγέλουν επισήμως αιρέσεις, βλέπετε εισαγγελέα να καταγγέλει επισήμως ότι πολιορκείται η Εκκλησία από αιρέσεις, πολιορκείται ο τόπος από αιρέσεις. Βλέπετε τον εισαγγελέα αγγελή, ένα λεβέντη εισαγγελέα, ο οποίος τόλμησε να πει ότι πληρώνονται άνθρωποι στην ΕΕΠ για να δίνουν στοιχεία, όπως δίνανε για τον μακαριστό Αλεβιζόπλο, ότι πληρώνονται άλλοι για να παρακολουθούν πολιτικά πρόσωπα, ότι πληρώνουν αιρέσεις και παραθρησκείες, άλλες καταστάσεις και βαριά σιωπή κάποιον που έπρεπε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γι' αυτό ημέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, γίνεται και πιο μα πιο αναγκαίο το σύνθημα εκείνο που έλεγε ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ο έντιμος, ο ορθόδοξος, ο ελληναράς, ο ελληναράς, η ελπίδα, ελπίδα μέσα σε πολλά σκοτάδια, Κωστή Στεφανόπλος, ότι αντισταθείτε στην παρακμή. Και έρχεται ο λαός και λέει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ο λαός κατέβαινε και έκανε λειτουργίες, έστεινε λειτουργίες, έστεινε αντίσκηνα μέσα στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Και οι νέοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούσαν. Και ο λαός επλήρωνε, και όχι ο κύριος Κωστόπλος της τραπέζης πίστεως, ο οποίος δεν έδωσε μία δεκάρα. Ασχολούμενος βέβαια με πολλά άλλα μεγάλα έργα, με εκθέσεις, με πίνακες, με άλλα κόλπα μεγάλα. Ο Κωστόπλος δεν έδωσε τραπέζις πίστεως, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό που είπε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Δραχμή για τους σεισμούς. Δραχμή στη Μητρόπολη. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι πρέπει να σημαίνει. Όλα έχουν τη σημασία τους στις δύσκολες ώρες, στις ώρες εκείνες που κρούει την πόρτα η ανάγκη και βάζουν κάποιοι κεριά στα αυτιά τους και κλείνουν τα μάτια. Φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνω, δεν πολεμιέται η Εκκλησία. Το έργο της των Μητροπόλεων και το έργο της Εκκλησίας, της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά και το έργο της Χριστιανοσύνης ολόκληρο, όπου και να κουμπάει, σε καθολικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες, παντού, είναι μεγάλο και θετικό. Σώζει. Οι Ιεραποστολές σε όλο τον κόσμο, τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, παντού, δεν είδαμε κανέναν άλλον οργανισμό. Και αν υπάρχουν 2-3 οργανισμοί, γεννήθηκαν με την αγάπη, με την εισήγηση ανθρώπων του Χριστού, ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν, και βλέπουμε τα θαύματα τα οποία έκανε μέχρι σήμερα η μητέρα Τερέζα για όλους τους φτωχούς και τις φτωχές του κόσμου. Και βλέπουμε τι κάνουν και οι δικές μας ιεραποστολές στην Αφρική, και βλέπουμε μέχρι τη μακρινή Κορέα να υπάρχει ορθόδοξος ναός και να αγωνίζεται εκεί ο εκεί Μητροπολίτης στήθος με στήθος για να επιβιώσει, για να υπάρξει, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η πολιτεία κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, και η πολιτεία δεν είδαμε πουθενά να έχει στήσει ούτε κάποιο εστιατόριο για τους φτωχούς, ούτε κάποια κρεβάτια για τους φτωχούς, και αν υπάρχουν κάποια, είναι μόνο για εκείνους που πρέπει να είναι όχι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, αλλά πρέπει να ζουν μέσα σε μία κατάσταση βρώμας και δυσοδείας. Φίλοι και φίλες, το έργο της Εκκλησίας είναι μεγάλο. Κριτική, ναι. Πόλεμος, όχι. Κριτική, ναι. Αλλά από εκείνους που γνωρίζουν την Εκκλησία. Όχι από περιστασιακούς. Όχι από εντεταλμένους. Όχι από βαλτούς. Όχι από οργανωμένους σε αιρέσεις και σε άλλα κόλπα. Θα κάνουμε κριτική. Και είμαι εγώ ο πρώτος που έχω κάνει κριτική. Έχω γράψει και βιβλία για την Εκκλησία, και κριτικά βιβλία. Αλλά ποτέ πόλεμο. Μα ποτέ πόλεμος. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, ναι στην κριτική, αλλά όχι στον ανέντιμο πόλεμο. Όχι στη γενίκευση. Όχι σε πνευματικές παρακρούσεις, όχι σε τυφλώσεις. Για το υπόλοιπο, δεν μπορούμε να βλέπουμε το δέντρο, για να χρησιμοποιήσω μια κοινοτυπία, και να αγνοούμε το δάσος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα 10, επαναλαμβάνω, και να με συγχωρέσετε για τη φράση, συγχωρέστε με, τα 10 πουσταριά, και να αγνοούμε τους 10.000 άλλους κληρικούς, οι οποίοι αγωνίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και τιμάνε το ράσο που φοράνε, και αγωνίστηκαν, και έχουμε ως την ώρα
από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα 2.836 κληρικούς δολοφονημένους και κρεμασμένους από τους εχθρούς που πέρασαν στον τόπο τούτο κατά καιρούς. Αφήνω τους πατριάρχες, αφήνω το ρόλο του φαναριού, αφήνω. Φίλοι και φίλες, αντισταθείτε στην παρακμή. Δεν μπορούν να μιλάνε για την Εκκλησία, δεν αντιπροσωπεύουν την Εκκλησία, δεν είναι τίποτα αυτή για την Εκκλησία, έχοντας για πρότυπο κάτι τσογλαναραίους, ο οποίος ευχόμεθα, για τους οποίους ευχόμεθα ο Θεός να τους συγχωρέσει, και ειδικά αυτές τις ημέρες, από κάτι ψυχοπαθής. Δεν είναι δυνατόν. Εκκλησία σημαίνει Χριστός και Αυτός εσταυρωμένος. Τίποτα άλλο. Τη Δευτέρα, θα τα πούμε και αύριο, την ίδια ώρα, 16 Δεκέμβρη, στο Κάραβελ, είναι η πρώτη συγκέντρωση του αντιαιρετικού κινήματος. Απολογισμός, παράδοσης απομέανε, του απολογισμού ό,τι έχει γίνει και του οικονομικού τομέως στην προσωρινή δικούσα επιτροπή, υπογραφή από όλους τους παρευρισκομένους εκεί. Δεν είναι ανάγκη να έχετε δώσει, να μην έχετε δώσει, δεν υπάρχουν, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Η Εκκλησία και όσοι την εκφράζουν είναι με ανοιχτές πόρτες. Εμείς ξεκινάμε μια ομάδα ανθρώπων μαζί σας, έναν αντιαιρετικό αγώνα, με τις ευλογίες πάντα και τις ευχές από ψηλά του μακαριστού Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Δεν είμαστε κόντρα με κανέναν, δεν εξυπηρετούμε ίδιους σκοπούς. Με ανοιχτά χαρτιά θα μιλήσουμε, ανοιχτά χαρτιά θα δώσουμε, ανοιχτό πρόγραμμα θα έχουμε. Αυτό προς πάσαν κατεύθυνση ανησυχούντων ανθρώπων. 16 Δεκέμβρη, 8 η ώρα στο Κάραβελ. Και πρέπει να σας πω και τούτο πριν κλείσω την απόψινή εκπομπή, ότι είμαι ξεχωριστά συγκινημένος. Ξεχωριστά συγκινημένος από τα δεκάδες τηλεγραφήματα και επιστολές από όλη την Ελλάδα, από τους Μητροπόλεις. Μητροπολίτε από όλη την Ελλάδα θα διαβαστούν τη Δευτέρα, όπου μας συγχαίρουν και όπου τονίζουν ότι θα είναι κοντά μας, είτε ήδη είτε δια αντιπροσώπων. Και θέλω από εδώ να ευχαριστήσω δημόσια τον ξεχωριστό, είπα και έντιμο Έλληνα, τον όρθιο Έλληνα, πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Κωστή Στεφανόπλο, διότι εχθές το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου εγένετο η απονομή των βραβείων του Ιδρύματος Μπότσι, βλέποντάς με, εγώ δεν τον επλησίασα από μακριά, μου εφώναξε: «Γρηγόρη, μόνο εις την τηλεόραση θα σε βλέπουμε». Και του αντέτεινα ότι: «Κύριε Πρόεδρε, έχετε τόσες άλλες ασχολίες, εγώ μένω μακριά, σας θαυμάζω, έχω αγωνιστεί για σας». Και γύρισε και μου είπε: «Σας συγχαίρω βαθύτατα, βλέπω τις εκπομπές σας και θέλω να σε συγχαρώ ιδιαίτερα για αυτό τον αγώνα, και ειδικά τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό και τον ακαδημαϊκό Ευάγγελο, κύριο Ευάγγελο Μουτσόπλο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ξεχωριστή αυτή τιμή, όπως ευχαριστώ τους όλους τους δημοσιογράφους, τον πρώην πρόεδρο της Ενός Συντακτών, τον κύριο Δημήτρη Μαθιόπλο, τον κύριο Μάνο Χωριανόπλο, και όλους και όλους και όλους εκείνους τους πνευματικούς ανθρώπους και βουλευτάς και υπουργούς που, βλέποντάς με χτες με την ευκαιρία αυτής της εορτής, μου έσφιξαν το χέρι και είπαν ότι θα είναι κοντά μας, ότι είναι κοντά μας και θα μείνουν κοντά μας. Γεια σας, για αύριο το βράδυ.